ο ρόλος του γονιού που το παιδί του ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες. Όλοι οι γονείς είναι θεμητό ότι θέλουν να είναι δίπλα στα παιδιά τους, να τα στηρίζουν, να τα βοηθούν, να τους συμπαραστέκονται. Οι πολεμικές τέχνες είναι ένα πολύ ξεχωριστό κεφάλαιο από ό,τι έχουμε συνηθίσει στην καθημερινότητά μας. Αν ένας γονιός δεν είναι γνώστης πολεμικών τεχνών ή δεν έχει ασχοληθεί ποτέ στο παρελθόν στη ζωή του με τις πολεμικές τέχνες, καλό θα είναι πριν δώσει οποιαδήποτε συμβουλή στο παιδί του, να συμβουλεύεται τον ίδιο τον δάσκαλο. Αυτά τα οποία μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι θεμητά να πούμε στο παιδί μας μετά από μια αποτυχία, μετά από μια στεναχώρια, μετά από μια απογοήτευση που δεν έχει καταφέρει μια άσκηση ή οτιδήποτε, μπορεί να του δημιουργήσει τόσο μεγάλα κενά, γιατί η διδασκαλία της πολεμικής τέχνης με τη συμβουλή του γονιού ή αν το πάρουμε αλλιώς, αυτά που λέει ο δάσκαλος και αυτά που λέει ο γονιός καμιά φορά μπορεί να μην συμβαδίζουν και το παιδί απλά και μόνο χάνει τον προσανατολισμό του. Καλό είναι όταν έχουμε επιλέξει το παιδί μας να ασχοληθεί με τις πολεμικές τέχνες, αφού έχουμε διαλέξει το δάσκαλο, ο οποίος θα είναι ο δάσκαλος του παιδιού μας, καλό είναι να το συμβολευόμαστε και να μην θεωρούμε ότι η στεναχώρια, η απογοήτευση, το κλάμα καμιά φορά του παιδιού μας είναι τόσο τραγικό, τόσο μοιραίο και αυτό θα σταθεί εμπόδιο στην καριέρα του, στο δρόμο του στις πολεμικές τέχνες. Αξίζει να θυμάστε ότι πρωταθλητής ή νικητής είναι αυτός που έχει πέσει 10 φορές, αλλά έχει καταφέρει να σηκωθεί 11. Κρατήστε ψηλά την εμπιστοσύνη σας στο δάσκαλο που έχετε επιλέξει και αφήστε τον να κάνει τη δουλειά του. Ευχαριστώ.